Πραγματοποιείται αύριο η κρισιμότερη συνάντηση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας με τις συντεχνίες των κυβερνητικών ιατρών. Στα χέρια των συντεχνιών βρίσκεται από το Σάββατο η πρόταση του ΟΚΙΠΗ για παραχώρηση οικονομικών κινήτρων, με τους κυβερνητικούς ιατρούς στην αυριανή συνάντηση να καλούνται να δώσουν τις τελικές τους απαντήσεις. Από την πλευρά της, η ΠΑΣΙΚΗ επεξεργάζεται την πρόταση που έχει στα χέρια της με τον πρόεδρο της συντεχνίας Σωτήρη Κούμα να σημειώνει ότι θα επιδιώξουν να δώσουν μια πρόχειρη απάντηση στον ΟΚΙΠΗ πριν την αυριανή συνάντηση, ούτως ώστε να μπορούν να συζητήσουν επί της ουσίας τα ζητήματα στα οποία διαφωνούν. Να δώσουμε μια απάντηση προς τον ΟΚΙΠΗ, ώστε αύριο που θα πάμε να μην συζητούμε με κενά έγγραφα. Να υπάρχει πλέον να αρχίσει ένα διάλογο που διαφωνούμε, που συμφωνούμε, ώστε σιγά σιγά να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Με θετικό μάτι βλέπει την πρόταση οικονομικών κινήτρων και ο κλάδος ιατρών της ΠΑΣΙΔΗ, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν μερικά σημεία που χρειάζονται διευκρινήσεις. Η πρόταση για μας έχει αρκετά θετικά στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία χρειάζονται διευκρινήσεις. Βασικό ζήτημα το οποίο θέλουν απαντήσεις οι συντεχνίες των κυβερνητικών ιατρών είναι κατά πόσο είναι εφικτός ο στόχος των 180 εκατομμυρίων για κάθε νοσηλευτήριο ετησίως που έχει τεθεί για εσωτερική νοσηλεία, καθώς επίσης και ο στόχος των 40 εκατομμυρίων για εξωτερική νοσηλεία, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τον πόνους 5 και 7,5% αντίστοιχα. Οι συντεχνίες βρίσκονται σε συνεννόηση ούτως ώστε στην αυριανή συνάντηση με τον ΟΚΙΠΗ να καταθέσουν κοινό έγγραφο σε μια προσπάθεια να επιδευθεί συμφωνία, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ, χωρίς οι κυβερνητικοί ιατροί να εξαγγελούν απεργιακά μέτρα. Την ίδια ώρα, η Πανκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την καθυστέρηση που παρατηρείται από τον ΟΚΙΠΗ στην ασφαλή στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων νοσηλευτηρίων, εξετάζοντας δυναμικά μέτρα αντίδρασης.